Πριν καλά καλά κλείσει η πόρτα της αίθουσα των ακροάσεων και τα μικρόφωνα υψώθηκαν φώνες. Νέα πειρά αντάλλαξαν με γάντι και χωρίς δύσια κελ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επέδειξε τον απαιτούμενο σεβασμό προς τους θεσμούς. Απαντώντας τα ερωτήματα που τέθηκαν, απέδειξε έμπρακτα πως όταν λέει ότι πρέπει να διαλευκανθεί η οικονομική τραγωδία και να αναζητηθούν τα αίτια και να αποδοθούν και ευθύνες, το εννοεί. Όπως και την περασμένη Παρασκευή ο κ. Σορφανίδης, ο κ. Αναστασιάδης πέρασε ένα ήσυχο πρωινό επανέλαβε τη γνωστή θέση ότι για όλα αυτά ο Χριστόφιας και το Ακέλ, ακόμη και για αυτά που έγιναν επί δικής του θητείας, φρόντισε και σε αυτή την περίπτωση να δώσει άφηση αμαρτιών στους τραπεζίτες και στον τέος διοικητή. Στάση αναμονή από τον κέντρο χώρο που καλεί σε παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Το δίκο αναμένει ότι δεν θα μείνουν εωρούμενα ούτε αναπάντητα ερωτήματα, ώστε το τελικό αποτέλεσμα της ερευνητική Επιτροπής να είναι νομικά ισχυρό, προκειμένου να αποτελέσει το θεμέλιο της περαιτέρω διαδικασίας για κάθαρση. Η ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονό ότι το μέγα θέμα τη εκροή καταθέσεων πριν από την απόφαση του κουρέματο δεν περιλαμβανόταν στου όρου τη Διαρευνητική Επιτροπή. Ανεξάρτητα από τα κενά και τι παραλήψει, θα αναμένουμε το πόρισμα τη Επιτροπή με την προσδοκία ότι θα συνεισφέρει σε αυτό που απαιτεί ο λαό: κάθαρση και τιμωρία. Ο επόμενο πρόεδρο τη Δημοκρατία αποποιήθηκε κάθε ευθύνη, ακόμα και για τα πλέον εξόφθαλμα λάθη ή παραλήψει του. Η Επιτροπή αυτοπεριόρισε τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες της. Τελικά, εξευτελίζεται κάθε έννοια έρευνας και οι πολίτες δίκαια απογοητεύονται. Για το Ευρωκό η όλη διαδικασία αποκάλυψε ένα μεγαλύτερο απόστημα της κυπριακής κοινωνίας και πολιτικής πρακτικής. Η ατολμία, ο φόβος για πολιτικό κόστος, οι ιδεολογικές και η διαχρονική αδυναμία του κράτους να αναλύει και να σχεδιάζει ήταν οι παράγοντες που συνέβαλαν καθοριστικά στην καταστροφή της οικονομίας.